την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Κυρίες και κύριοι. Στέργιος και Νικόλ κοντά μου. Το τηλεοπτικό κοινό με την ψήφο του αποφάσισε να μείνει στο Greek Idol ο Στέργιος. Στα λέμε ναι, και στις τρέλες λέμε ναι. Στα κορίτσια λέμε ναι, στα μεδίσια λέμε ναι. Στους απ' έξω λέμε ναι, Νικόλα, έλα μπροστά. Στους εντάξει λέμε ναι. Ό,τι λέμε στις κότες, ό,τι και στους ενέρωτους. Ο Στέργιος μένει στο Greek Idol για τα επόμενα τρία live, για το επόμενο live, δεν ξέρουμε, εσείς θα αποφασίσετε. Έχω δίπλα μου τη Νικόλ. Νικόλ. Νικόλ, προς το παρόν θα πας πίσω και θα με περιμένεις. Κοντά μας είναι η Νικόλ, η Αντιγόνη, ο Χρήστος και η Βαλάντο. Αντιγόνη, έλα. Άκουσες πριν από λίγο την άποψη της Κριτικής Επιτροπής που κάποιοι, οι περισσότεροι ίσως και οι τέσσερις, φοβούνται, χρησιμοποίησαν αυτό ακριβώς το ρήμα, ότι θα φύγεις. Αντιγόνη. Θέλω να πας πίσω. Η Αντιγόνη και η Νικόλ είναι μαζί με τον Χρήστο και τη Βαλάντο. Χρήστος, Βαλάντο, είσαστε φίλοι, είσαστε φίλοι, έτσι, ε, είσαστε φίλοι. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή δεν θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Θέλω απλά να δώσω το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του τηλεοπτικού κοινού. Ποιος από τους δυο θα μείνει την επόμενη εβδομάδα στο Greek Idol? Εσείς από το σπίτι είδατε τα τραγούδια, τα ξανακούσατε, είχατε τη δυνατότητα δυο φορές να ψηφίσετε. Και αποφασίσατε για την Βαλάντο. Θα παραμείνει στο Greek Idol. Επιτροπή. Χριστάκο, θα πας πίσω και θα περιμένεις σε λίγο να σου πω τι ακριβώς θα γίνει.
και κύριοι εδώ για άλλη μια φορά. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις και ξέρω πόσο σπαστικό είναι. Βρίστε με και εγώ στη τηλεθεατής από το σπίτι να περιμένω τα αποτελέσματα και να μου λένε ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Όμως πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, αλλά πριν πάω σε διαφημίσεις θέλω να σας πω ότι κοντά μας, κοντά σας είναι η Αντιγόνη, ο Χρήστος και η Νικόλ. Δύο από αυτούς θα παραμείνουν. Ένας θα φύγει. Όλα αυτά θα τα μάθουμε σε 3 λεπτά. Συγγνώμη, ταπεινά. Το Greek Idol χαρίζει. Χαρίζει χαμόγελα ευτυχίας, αλλά και στιγμές αγωνίας. Περάσανε 4 λεπτά. Πρέπει να σας μεταφέρω το κλίμα των παρασκηνίων. Η Νικόλ, ο Χρήστος και η Αντιγόνη και τα 4 λεπτά ήταν εδώ κοντά μας και περιμένουν. Λοιπόν, ακούω. Σας ακούω, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, Νικόλ μου, Αντιγόνη μου και Χρήστο μου, ελάτε δίπλα μου αυτή τη φορά. Σας θέλω εδώ, δυνατούς, χαμογελαστούς. Τα πήγατε πολύ καλά όλοι. Δώσατε τον καλύτερό σας σε αυτό. Και η κριτική πολλές φορές σας βοηθάει. Δεν πρέπει να σας εκνευρίζει, εντάξει. Όμως, θέλω να πω ότι η συμμετοχή, κυρίες και κύριοι, δική σας από το σπίτι, με ενημερώνουν ότι είναι εντυπωσιακή. Έχει σπάσει ρεκόρ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Αυτά είναι λόγια όμως τώρα, γιατί πάμε στην ουσία του πράγματος. Η ουσία είναι ότι μαζί θα βρούμε το Greek Idol και θέλαμε και θέλουμε να ψηφίζετε δίκαια και αντικειμενικά. Νικόλ, Αντιγόνη, Χρήστος. Θα σας πω ποιος, ποια θα μείνει στο Greek Idol. Βάσει λοιπόν της δικής σας ψηφοφορίας, της δικής σας επιθυμίας, επιλέξατε να μείνει στο Greek Idol, τουλάχιστον για αυτή την εβδομάδα. Ο Χρήστος. Χρήστο, εγώ θα ήθελα να χαιρετήσεις την Επιτροπή. Να το δω τώρα, μπροστά στις κάμερες, έτσι, μπράβο. Κανονικά, ευχαριστώ Χριστάκο μου. Δεν υπάρχουν εμπάθειες εδώ και διακρίσεις. Παρατηρήσεις γίνονται μόνο για το καλύτερο, έτσι, μπράβο. Σε ευχαριστώ Χρήστο που το έχεις καταλάβει. Έστω και αργά. Έχω 2 ταλαντούχα κορίτσια που έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό από την αρχή του Greek Idol και από τις οντισιόν και με τις επιλογές τους και με την εμφάνισή τους και με τις ερμηνευτικές δυνατότητές τους. Έχουν αποσπάσει θετικά σχόλια και από εσάς από το σπίτι έχετε επιλέξει να είναι μέχρι αυτή τη στιγμή στο Greek Idol. Απόψε υπάρχουν κάποιες άλλες καταστάσεις. Έχετε ψηφίσει και έχετε εσείς αποφασίσει ποια από τις δυο θα μείνει στο Greek Idol. Νικόλ, Αντιγόνη. Αντιγόνη, Νικόλ.
Εγώ σας θαυμάζω και τις δυο σας.